Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις κοινοτικές αρχές, αλλά απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, δήλωσε μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου των Υπουργών της Ζώνης του Ευρώ ο πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem. Η επόμενη δόση προς την Ελλάδα μπορεί να εκταμιευτεί εντός του χρόνου, ανέφερε ο Ολλανδός Υπουργός, σημειώνοντας ωστόσο ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Ελλάδα να ανταποκριθεί και στον τελευταίο όρο της τρίτης κατά σειρά αξιολόγησης του νέου προγράμματος, που είναι η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών. Ως προς την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρώ ανέφερε ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως θα παραπεμφθεί για τον επόμενο χρόνο. Και επιβεβαίωσε πως εκπρόσωποι της Διεθνούς Τρόικας των Πιστωτών της Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να αξιολογήσουν την πρόοδο της εφαρμογής των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Έχουμε συνέστηση των δυσκολιών και γνωρίζουμε πόσο λεπτή είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα, δήλωσε ο Dijsselbloem, επιμένοντας ότι τα μέτρα λιτότητας είναι λογικό να δημιουργούν κοινωνικές εντάσεις, ωστόσο υπάρχουν ακόμη διαρθρωτικές ενέργειες που θα πρέπει να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν, τόνισε. Είναι βέβαιο ότι νέα μέτρα δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των κοινωνικών εντάσεων και γι' αυτό δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Από πλευράς του, ο Επίτροπος Όλη Ρέν επισήμανε ότι η Τρόικα αναμένει την επικύρωση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή των Ελλήνων ως το τέλη του χρόνου, ενώ τόνισε ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού επέτρεψαν την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων και την πορεία επιστροφής στην ανάπτυξη. Ωστόσο, θα πρέπει να προωθηθούν με αποφασιστικότητα οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί, κατέληξε. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, ανέφερε τέλος και αυτός ότι η δόση του 1 δις ευρώ των δανείων προς την Ελλάδα θα μπορούσε να εκταμιευτεί μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στόχος της Ελλάδας είναι να εκταμιευτεί η δόση του Ιουλίου ύψους 1 δις ευρώ μέχρι τα τέλη του έτους, δήλωσε και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Όπως τόνισε ο κ. Τουρνάρας, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την ικανοποίηση του τελευταίου προαπαιτούμενου που αφορά την αναδιάρθρωση των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών προκειμένου να καταβληθεί το 1 δις ευρώ. Und es spricht natürlich viel dafür, dass man alles daran setzt, die Dinge auch so zu lösen, dass die griechische Präsidentschaft im Januar gleich nicht mit einem Besuch der Troika beginnen muss. As I always say, we stand ready to support Greece and the Greek people in their struggle to get out of the crisis, to get out of the program. But they have to stick to the commitments to their program, and then we will continue supporting the Greeks as we have done over the last couple of years. So let's see where we stand today. So we're looking forward to finalize the review, and I'm sure we're going to have a constructive discussion about Greece. Informed us that they will return to Athens tomorrow to continue work with the Greek authorities to solve as many points as possible to be legislated by year end. But realistically, it's going to be very, very hard, if not impossible, to finalize this review before this year's end. So the final work will have to be done on that in January. The efforts made by the Greek people and Greek authorities have allowed the country to address many deep-seated structural problems, and this has helped to create the conditions for a return to sustainable growth. And the Greek economy is now stabilizing and should expand again next year.